Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ύφεση το πρώτο τρίμηνο η ελληνική οικονομία με μείον 0,1% δείχνει τις αδυναμίες, αποτυπώνει τις αδυναμίες για τις οποίες κάναμε λόγο και βεβαίως τις επιπτώσεις της καθυστέρησης της αξιολόγησης. Τάιζερμπλουμ στην ατζέντα της 22ης Μαΐου, δηλαδή την προσεχή Δευτέρα, θα είναι και το θέμα ελάφρυνσης του χρέους. Ο Ντομπρόφσκις από τη σειρά του ζητά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Γερμανία να συζητήσουν τις συζητήσεις που κάνουν για την διευθέτηση του χρέους και μια δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ΠΡΕ, ότι τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να μπουν στο πακέτο της ποσοτικής χαλάρωσης χωρίς κατά ανάγκη να έχει περάσει το τσεκάρισμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δείχνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες ώστε να έχουμε αποτελέσματα πολύ καλά για την ελληνική οικονομία, ακόμα και με προϋποθέσεις τέτοιες τις οποίες θα θεωρούσαμε ότι δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τους σημερινούς καλεσμένους μας. Μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών. Κυρία Κοταρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σε καλωσορίζω μετά από αρκετό καιρό. Και ο κ. Μανώλης Γραφάκος, αναπληρωτής γραμματέας προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γραφάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, σας. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Κοταρίδη. Κωνσταντίνα, νομίζω ότι ως μια έμπειρη καθηγήτρια οικονομικών που είσαι, πρέπει να μας πεις με τι δεν είσαι ευχαριστημένη από την ελληνική οικονομία, καθώς και η αξιολόγηση ολοκληρώνεται και η συζήτηση για το χρέος ανοίγει και τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να μπουν στο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης. Το χρηματιστήριο, παρότι διόρθωσε σήμερα, θα το δούμε στη συνέχεια, δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν. Τι είναι εκείνο που εσένα δεν σου αρέσει? Εσάς σας αρέσουν δηλαδή όλα αυτά? Αυτά είναι ορισμένα θετικά σημάδια. Θέλω να θυμίσω, θέλω να θυμίσω σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν ότι αυτή τη συζήτηση περί ποσοτικής χαλάρωσης και του θέματος του χρέους την έχουμε ξανακάνει προς τα τέλη του προηγούμενου χρόνου, που πάλι γινόντουσαν κάποιες τέτοιες συζητήσεις με αφορμή κάποια άλλα μέτρα που περνάγανε. Ναι. Και τότε πάλι είπαμε, καθίστε να δούμε, γιατί ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ πυκνός, και να δούμε. Και οπότε πέσαμε μέσα. Εγώ λοιπόν εξακολουθώ να λέω ότι κρατάω πολύ μικρό καλάθι για όλα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι το τέταρτο μνημόνιο είναι εδώ. Αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί εγώ, ως οικονομολόγος που κινούμε και με τα νούμερα, είμαι λίγο πιο πραγματίστρια. Βλέπω το τι υπάρχει μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο πράγμα που έχουμε είναι το τέταρτο μνημόνιο. Και είναι μέτρα επιπλέον, τα οποία δεν θα χρειαζόταν επουδενή να πάρουμε ως χώρα, αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ατέρμονες καθυστερήσεις περί διαπραγμάτευσης. Και εγώ θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση εδώ, ως απλώς, όχι ως οικονομολόγος, ως απλός πολίτης που ίσως δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αν διαπραγματευόμαστε τόσο σκληρά, τόσο καιρό, και χρειάζεται να παίρνουμε τόσο σκληρά μέτρα εντός εισαγωγικών, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, όπως λέει ο απλός λαός εκεί έξω, να τρώμε ξύλο, ας μην διαπραγματευόμαστε καλύτερα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνει η δική μου η λογική αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, καλές όλες οι διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις για να είναι καλές πρέπει να έχουν ένα αποτέλεσμα θετικό για την οικονομία. Όταν τραβάς επί μακρόν μια διαπραγμάτευση, ενώ η οικονομία λιμνάζει, το μόνο βέβαιο είναι, και τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας, κύριε Μπουσμπουρέλη, πολλάκες, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα χρειαστεί να πάρεις πολλαπλάσια μέτρα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει συμφωνία. Βεβαίως θέλαμε να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί δεν μπορούσε να συνεχιστεί αλλά αυτή η κατάσταση, και έχουμε και μεγάλες δόσεις τον Ιούλιο. Οπότε δεν θέλαμε να ξαναζήσουμε ένα σενάριο του 2015 που υπήρχε στην αγορά αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαρούμε κιόλας με τα νέα μέτρα των 4-5 δις που μας φέρνει επιπλέον καπέλο αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση σε μια κατάσταση της ελληνικής οικονομίας που, το είπατε και μόνος σας, υπάρχει ύφεση. Όλες οι προβλέψεις επαναπροσδιορίζονται επιταχύρω για το 2017 και δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει και κάποια ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει. Όποιος κινείται στην αγορά αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι παγωμένα, ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Έβγαλε και η Eurostat τις εκτιμήσεις της και έδειξε ότι η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ.
με μεγάλη διαφορά από το μέσο όρο. Καλά, είναι σε πολλά πράγματα στην τελευταία θέση. Όχι, ακόμα και τονίζω όμως την ψηφιακή ανάπτυξη. Να σας πω κάτι. Τονίζω τις επενδύσεις γενικά. Τονίζω τις επενδύσεις γενικά, γιατί οι επενδύσεις είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία και συστατικό της ανάπτυξης εν γέννη. Ναι. Το ψηφιακό είναι κάτι πιο εξειδικευμένο ακόμα, ναι, που είμαι υπέρ αυτού βεβαίως. Ναι. Αλλά όταν οι επενδύσεις είναι τόσο χαμηλές, που αν λάβει κανείς υπόψη και το πεδίο των αποεπενδύσεων που γίνεται, θα δει ότι οι επενδύσεις δεν καλύπτουν ούτε καν τις αποεπενδύσεις που έχουμε. Με απλά λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Αυτές οι λίγες επενδύσεις που γίνονται δεν φτάνουν για να καλύψουν το κεφάλαιο το οποίο χάνουμε, που απαξιώνεται. Άρα η ελληνική οικονομία τείνει να γίνει μια απαρχαιωμένη οικονομία. Ασφαλώς θα γίνει μια απαρχαιωμένη οικονομία και για έναν επιπλέον λόγο, κύριε Μπουσμπουρέλη, που νομίζω εκτιστές θεός μου ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να το αναφέρω κάθε φορά, μπας και το καταλάβουμε κάποια στιγμή σε αυτό το κράτος, ναι, ότι χάνουμε ανθρώπινο κεφάλαιο από τη χώρα. Όλοι οι νέοι επιστήμονες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μα δεν είναι, να σας πω κάτι. Απλά πράγματα είναι. Η οικονομία για να λειτουργήσει παραγωγική δραστηριότητα χρειάζεται κεφάλαιο. Δηλαδή παραγωγικούς συντελεστές, έτσι, κεφάλαιο και εργασία. Και επιπλέον, αν διαχωρίσουμε την εργασία σε εργασία χειρονακτική και εργασία ανθρωπίνου κεφαλαίου, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες, έτσι γίνεται το προϊόν του μιας οικονομίας. Όταν χάνεις λοιπόν παραγωγικούς συντελεστές, που αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει κεφάλαιο, όπως σας είπα, από το θέμα των επενδύσεων, και χάνεις και ανθρώπινο κεφάλαιο, γιατί όλοι οι επιστήμονές σου φεύγουν έξω, δεν μένει παρά να γίνεις τριτοκοσμική χώρα. Και εκεί βαδίζουμε. Λυπάμαι που το λέω, γιατί και είμαι και φύση αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά η αισιοδοξία μου αρχίζει και εξατμίζεται τα τελευταία τώρα, διάστημα. Τα διεθνή κεφάλαια όμως, γιατί αγόρασαν ελληνικά ομόλογα και ελληνικές μετοχές στο τελευταίο διάστημα? Και είδαμε βελτίωση και στην πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και άνοδο σε ελληνικές μετοχές. Ακούστε να δείτε, αυτές είναι πολύ βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να γίνονται και για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Για εκείνο και κερδοσκοπικούς είναι το χρηματιστήριο βασικά. Την Ελλάδα δεν την ενδιαφέρουν όμως οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Την ενδιαφέρουν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα καταστήσουν μια ανάπτυξη βιώσιμη για τη χώρα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει να μιλήσω, για τη βιωσιμότητα. Το γεγονός ότι μπορεί, ακριβώς επειδή κλείστηκε η συμφωνία και αποφεύγεται ο κίνδυνος ενός default αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα περιθώριο να γίνει κάποιο, να βγουν κάποια κέρδη από αυτές τις επενδύσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, και εξάλλου έχουμε δει πόσες φορές αυτή τη διάρκεια της κρίσης που διαρκεί και ατέρμονα, τα ανεβοκατεβάσματα και τα κερδοσκοπικά, ας πούμε, διαλύματα που συμβαίνουν στο χρηματιστήριο. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για σοβαρή ανάπτυξη, πρέπει να δούμε τα θεμελιώδη στοιχεία μιας οικονομίας. Και τα θεμελιώδη στοιχεία μιας οικονομίας, που είναι οι παραγωγικοί συντελεστές, δεν πάνε καλά. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Moody's για τις ελληνικές τράπεζες. Οι κεφαλαιακοί δείκτες παραμένουν ισχυροί, με τον βασικό δείκτη, τον Tier 1, πέριξε το 17%. Σε σταθερό διατηρεί το outlook τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών ο οίκος αξιολόγησης Moody's, επισημαίνοντας την τάση βελτίωσης της κερδοφορίας και της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων του κλάδου. Ειδικότερα στη σημερινή 15 Μαΐου 2017 ανάλυση της υπό τον τίτλο Banking System Outlook, Greece Profitability Prospects Have Improved, But Problem Loans Remain a Severe Challenge, προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, οι προοπτικές κερδοφορίας βελτιώνονται, αλλά τα προβλήματα των δανειακών χαρτοφυλακίων συντηρούν τις προκλήσεις. Η Moody's επισημαίνει ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, NPE. Η Moody's διατηρεί το outlook σταθερό, καθώς ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η πορεία της κερδοφορίας θα βελτιωθεί, αν και θα παραμείνει οριακή την περίοδο 2017-2018. Επιπλέον, για τα προβληματικά δάνεια, ο οίκος θεωρεί ότι θα αρχίσουν να μειώνονται σταδιακά μετά την αύξησή τους στο 45% των χαρτοφυλακίων στα τέλη του 2016. Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου για μείωση στο 40% στο τέλος του 2019, ο οποίος έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον SSM, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, ενώ κάθε τράπεζα έχει καταθέσει σχέδιο μείωσης των NPEs. Το αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο και η συνεχιζόμενη πίεση στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων assets καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή των σχεδίων αυτών. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2017 κατά 1,5
5% και κατά 2% το 2018. Το λέμε αυτό διότι το λέει αυτό η Moody's και σήμερα τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες δίνοντας μια ύφεση της τάξης του μείον 0,1%. Ενώ η αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων θα παραμείνει οριακή με την ανεργία να επιμένει κοντά στα υψηλά του 23,5% που βρέθηκε το Δεκέμβριο του 2016. Αναφορικά με τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών, η Moody's επισημαίνει ότι θα παραμείνουν οριακά κερδοφόρες το επόμενο 12μήνο, 18μήνο, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις αναφορικά με τα προπροβλέψεων έσοδα, καθώς τα περιθώρια επιτοκίου θα βελτιωθούν από τη μείωση εξάρτηση του δανεισμού τους από το μηχανισμό ELA της Τράπεζας Ελλάδας. Λοιπόν, κύριε Γραβάκο, έχετε εσείς μια μεγάλη εμπειρία από τα χρηματοοικονομικά, έχετε διατελέσει αναλυτής στην καλή περίοδο του χρηματιστηρίου, αλλά και μέτοχος και επικεφαλής χρηματιστηριακής εταιρείας. Πείτε μας λιγάκι τώρα πώς βλέπετε την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος με βάση αυτά που αναφέρει η Moody's, εάν αισθάνεστε δηλαδή ότι οι ελληνικές τράπεζες θα έρθουν σε καλύτερη μοίρα και πώς βλέπετε επίσης και την φιλοσοφία διαχείρισης των κόκκινων δανείων που είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να λυθεί ούτε σε 6 ούτε σε 12 μήνες. Θα το βρει και η επόμενη κυβέρνηση μπροστά της, είναι βέβαιο. Το βρίσκει καταρχήν, κύριε Μπουσμπουρέλη, καθημερινά η ελληνική οικονομία μπροστά της. Πώς το βρίσκει? Έχει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν έχει δυνατότητα να χορηγήσει δάνεια σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και επιχειρήσεις που μπορούν να πάνε καλά. Και το βρίσκει απέναντί της, το βρίσκει καθημερινά απέναντί της η αγορά, διότι έχει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα και τη νομική δυνατότητα να αντιμετωπίσει σοβαρά τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν. Πριν όμως φτάσουμε και πούμε σε αυτό το θέμα, να πάμε ένα σκαλί παραπάνω, με αφορμή και με την εισήγηση που κάνατε, την εισαγωγή για την ύφεση. Η ύφεση είναι 0,5 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Εδώ λοιπόν που λέγαμε ότι θα πιάναμε ανάπτυξη 2,8, κάποιοι από εμάς λέγαμε ότι δεν θα είναι σε αυτό το μέγεθος, θα είναι πολύ χαμηλότερα, διότι βλέπαμε την πραγματική κατάσταση στην οικονομία, μας λέγανε κινδυνολόγους. Αυτή τη στιγμή η ίδια η Moody's κατεβάζει τον πύχη στο 1,5 και τολμώ να κάνω την πρόβληψη ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικό στην οικονομία, δεν θα έχει ο ρυθμός ανάπτυξης το 1 μπροστά, δεν θα είναι 1%. Ας ελπίσουμε, αν μη τι άλλο, να έχει θετικό πρόσημο. Πού σχετίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης τώρα με το ερώτημά σας, είναι ευθέως ανάλογα. Δηλαδή, εάν η οικονομία αρχίσει και παίρνει μπρος, με υγιή τρόπο όμως, με νέα χρήματα, και τα νέα χρήματα έρχονται μέσα από νέες επενδύσεις στην αγορά, είτε μέσα από αύξηση κατανάλωσης, που μάλλον αυτό δεν το βλέπω, διότι τα αποθέματα των οικοκυριών δεν αντέχουν να σηκώσουν αυτή την ανάπτυξη. Και εκεί πέφτουν έξω οι εκτιμήσεις, έτσι. Αν λοιπόν έρθουν νέα χρήματα στην οικονομία, τότε κάποιος σήμερα που δυσκολεύεται να τα βγάζει πέρα, άρα δυσκολεύεται να πληρώσει το δανεισμό του, άρα είναι κόκκινος, θα είναι πολύ πιο εύκολο να κινηθεί και να κάνει μια ρύθμιση με την τράπεζα και να είναι συνεπής, άρα να ξεκοκκινήσει. Άρα είναι ευθέως ανάλογο με την πορεία της οικονομίας. Η δική μου η εντύπωση είναι ότι η προσπάθεια που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση με τον εξοδικαστικό συμβασμό χάνει μια ευκαιρία. Ναι. Θα μπορούσε ο εξοδικαστικός συμβασμός να ήταν γρήγορος, ταχύτατος στις διαδικασίες, να μην κατέληγε στις αίθουσες των δικαστηρίων, να έδινε την αμνηστία στα τραπεζικά στελέχη. Όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίζει, άρα βρισκόμαστε ακριβώς στον ίδιο παρανομαστή από ό,τι ήμασταν 5 μήνες πριν και έχουμε μπροστά μας ένα επενδυτικό τοπίο το οποίο κάθε άλλο παρά θελκτικό είναι για πραγματοποίηση επενδύσεων. Άρα λοιπόν εγώ δεν βλέπω τι άλλαξε για να πάμε γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Η ελάφρυνση του χρέους όμως, η οποία είπε ο Ντάιζερμπλουμ ότι είναι στη μερίσια διάταξη της προσεχούς Δευτέρας, προσεχούς Δευτέρας 22 του Μαΐου και ξεκινήσει εκεί μια ουσιαστική συζήτηση η οποία θα καταλήξει τα πρώτα βήματα για την διευθέτηση και ελάφρυνση του χρέους και δούμε και τα ελληνικά ομόλογα να μπαίνουν στο πακέτο προσωπικής χαλάρωσης.
Αυτά δεν θα είναι σημαντικά πρώτα βήματα ώστε να υπάρξει και η έξοδο στις αγορές και να δούμε στην ελληνική οικονομία να μπαίνει και ρευστότητα και οι προσδοκίες να ενισχύονται. Μπράβο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι στην ελληνική οικονομία να μπει ρευστότητα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ότι θα μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, που εγώ δεν το βλέπω ότι θα μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, το πρακτικό αποτέλεσμα για τις τράπεζες, αν δεν απατώ, μας διορθώσει κύριε Κοταρίδη, είναι κάτω από 4 δις τώρα. Δηλαδή δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω ρευστότητα μέχρι 4 δις. Άρα 4 δις να αλλάζει τίποτα στην οικονομία. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι αυτό το ζητούμενο, ας πληρώσει η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις της προμηθευτές. Άρα μην περιμένουμε από την ένταξη στο QE άμεση ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος. Εκείνο το οποίο μπορούμε ενδεχομένως να περιμένουμε είναι καλύτερη έξοδος στις αγορές όταν και αν αποφασίσουμε να βγούμε. Πάμε τώρα να δούμε για τη ρύθμιση του χρέους. Πολλές φορές και σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει ότι πράγματι είναι ένα ζήτημα η ρύθμιση του χρέους. Όμως η χώρα είναι προστατευμένη μέχρι το 2018 από τις δανειακές ανάγκες, διότι αυτές καλύπτονται από το υπάρχον πρόγραμμα. Στη συνέχεια η χώρα θα βγει στις αγορές, εκεί θα αντιμετωπίσει δυσκολία. Τη δυσκολία εγώ προσωπικά την έχω προσδιορίσει κιόλας ότι θα είναι τον Απρίλιο του 2019, όπου εκεί είναι το πρώτο μεγάλο ομόλογο, το οποίο λίγει, είναι 4,2 δις. Εκεί λοιπόν η χώρα θα είναι έτοιμη να βγει στις αγορές και να δανειστεί με ανταγωνιστικό επιτόκιο. Γιατί προσέξτε, δεν έχει νόημα να δανειστούμε με 4,5%. Δεν θα κερδίσουμε. Ποιο θεωρείται ανταγωνιστικό επιτόκιο? Εγώ θεωρώ επιτόκια τα οποία να μην υπερβαίνουν το 2%. Σε τι χρονικό ορίζοντα? Δεκαετίας. Δεν ξέρω αν θα βγούμε με δεκαετή ομόλογα. Δεν νομίζω αυτό λέω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα βγούμε με δεκαετή ομόλογα. Πιστεύω ότι θα επιδιώξουν, θα επιχειρήσουν πάλι τριετές, πενταετές ομόλογο προκειμένου να τσεκάρουν λίγο τις αγορές. Πάντως αποκλείεται να βγούμε και τώρα με τριετές πληροφορίες. Αναφέρουν εντός του Ιουλίου για να αποπληρώσουμε το ομόλογο του 2014. Το ομόλογο του 2014, κύριε Μπουσμπουρέλη, είναι καλυμμένο από το υπάρχον πρόγραμμα. Δεν βλέπω ποιος είναι ο λόγος να βγούμε, να δανειστούμε με ένα επιτόκιο το οποίο σίγουρα θα είναι περισσότερο από αυτό που δίνει το υπάρχον πρόγραμμα, το οποίο αν δεν απατώμε είναι 1,5%. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Προφανώς θα βγούμε για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν ξέρω όμως να το δούμε. Να το δούμε. Έτσι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι. Γιατί το διατάφτα της αντιμετώπισης του χρέους δεν είναι αν θα βγούμε τόσο να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μέχρι το 2021-2022. Αυτές δεν είναι και πολύ μεγάλες. Από το 2022 και μετά γίνονται τιτάνιες. Μέχρι τότε γίνονται, έχουμε μία. Πάμε εδώ να δούμε. Το 2022 θα έχουμε λοιπόν μια αναδιάρθρωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή λοιπόν εγώ την αναδιάρθρωση δεν την περιμένω στις 22 του μηνός. Εγώ αυτή την αναδιάρθρωση με βάση τα όσα λένε οι Ευρωπαίοι και με βάση τη λογική την προσδιορίζω ότι θα είναι στα μέσα του 2018. Αυτή λοιπόν η αναδιάρθρωση θα περιλαμβάνει σίγουρα μία επιμήκυνση. Θα περιλαμβάνει, ελπίζω, μία πτώση του επιτοκίου, αλλά πρέπει να δούμε και οι δανειστές μας πώς και αυτοί θα εξασφαλίσουν για μακρύ χρονικό διάστημα ένα επιτόκιο της τάξης του 1,5%, το οποίο λέμε. Και αυτή η αναδιάρθρωση πράγματι θα μπορούσε να ανακουφίσει στην ελληνική οικονομία. Και εγώ έρχομαι και λέω, και τώρα έρχομαι και το λέω, όχι ως οικονομολόγος, ως πολιτικός τέλεχος, ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι αξιόπιστος να κάνει αυτή τη διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση, η οποία διαπραγματεύεται συνέχεια και είμαστε ακόμα παρακάτω από εκεί που είμαστε, ή μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα είναι πιο αξιόπιστη και θα κληθεί πραγματικά να διαπραγματευτεί ένα μείζονος σημασία ζήτημα που είναι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους από το 2020-2022 και μετά. Κύριε Γραφάκο, τώρα βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δέχεται συνέχεια, όπως λέει η κυρία Κοταρίδη, πολύ σωστά προηγουμένως, κριτική για τις επενδύσεις. Διαβάζω εδώ στο World Energy News ότι έρχονται εντός των προσεχών ημερών κορυφαία στελέχη της ExxonMobil για να συζητήσουν και να συμφωνήσουν τη συμμετοχή τους στις παραχωρήσεις ερευνών για υδρογονάνθρακες που θα βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ιόνιο υπό την κοινοπραξία ελληνικών πετρελαίων και το ΤΑΛ. Και σας ρωτάω, αν δεν είναι αυτή η κατεύθυνση μια προσπάθεια να ξεκινήσουν σημαντικές επενδύσεις, ποια είναι? Αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρετε είναι θετικό. Ναι. Προφανώς δεν λέει κανείς όχι, όμως να δούμε τι είναι αυτό που είπατε. Ναι. Αυτό που είπατε είναι ότι θα υπάρξει ένα consortium επιχειρήσεων το οποίο θα δει κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον προκειμένου να γίνουν εξορίξεις, έρευνες με τρυπάνι για να δούμε αν υπάρχουν και σε τι βαθμό υπάρχουν μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Ναι. Μία παρένθεση αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι ότι μέχρι τώρα η ελληνική εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι τα αποθέματα
θέματα τέτοια τα οποία να μπορούν να μας κάνουν να μιλάμε ότι αυτά από μόνα τους θα γυρίσουν τη χώρα σε τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουν κόστος οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις, διότι είναι σε βάθος. Δεν έχουν καμία σχέση με τις γεωτρήσεις στην Μέση Ανατολή που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Άρα λοιπόν πράγματι είναι προς τη δυτική κατεύθυνση, αλλά δεν πρόκειται να λύσει έτσι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα. Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Ναι, κύριε Κουτάρη. Γιατί νομίζω εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω, μάλλον κάτι χάνω από την πραγματικότητα. Πολύ ωραία όλα αυτά τα σχέδια και πολύ ωραία και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα και ασφαλώς θέλουμε επενδύσεις, καμία αντίρρηση ως προς αυτά. Αλλά εδώ έχουμε επενδύσεις που τις έχουμε έτοιμες στο πιάτο και δεν τις κάνουμε. Όπως? Και μιλά όπως το ελληνικό. Πολύ δηλαδή σωστά. Ξαφνικά φυτρώσανε δέντρα στο ελληνικό που είναι και αόρατα και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, λέτε για τις τελευταίες ενστάσεις του Δασάρχη. Ναι, ακούτε λίγο ηρωνική, διότι συζητάμε για επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν είναι η μόνη επένδυση, κυρία Κοντάρη, δημόσια, και να πούμε και κάτι. Το ελληνικό είναι κορυφαίο. Είναι μια επένδυση η οποία έχει παραχωρηθεί με πολύ ευνοϊκούς όρους. Ευνοϊκότατους όρους για την επένδυση. Κύριε Μπουσμπουρέλη, μου σας πιάνω αδιάβαστο. Εδώ πέρα κάνουμε αξιολόγηση επενδύσεων. Θα σας εξηγήσω λοιπόν για την αξιολόγηση επενδύσεων. Γιατί είστε καθηγήτρια με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί τα κάνω και στους φοιτητές μου αυτά, γιατί πρέπει να τα μαθαίνουμε. Όταν αξιολογείς μια επένδυση, δεν την αξιολογείς με βάση μόνο το τίμημα που δίνεις εκείνη τη στιγμή. Κάνεις μια χρηματορροή σε βάθος χρόνου και βλέπεις τι σου αποφέρει αυτή η επένδυση. Ναι. Οπότε το κομματάκι του τιμήματος που έχεις δώσει είναι ένα μόνο από τα πολλά που θα εισπράξεις μετά. Άρα, τι θέλω να πω. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε ότι οι επενδύσεις φέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Έτσι. Το που σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Αυτοί που θα βρουν μισθό. Θα καταναλώσουν, θα δώσουν φόρους, θα γεμίσουν τα ταμεία. Θα λειτουργήσουν κλάδι της οικονομίας και δύο κατασκευαστικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη καθίζηση. Και όλοι οι άλλοι κλάδοι που συνδέονται με την κατασκευή όλης αυτής της επένδυσης. Θα δώσει μια νέα πνοή και, εν πάση περιπτώσει, θα δώσει και ένα signaling στη διεθνή αγορά ότι είμαστε ένα κράτος που εξυγχρονίζεται και πιστεύουμε στις επενδύσεις και θέλουμε να πάμε μπροστά. Το σχόλιο μου νωρίτερα ήταν καυστικό, αλλά θέλω να δείξω το γεγονός ότι φτάνει πια με τα λόγια και το θα και το θα, γιατί το ακούμε πάρα πολλά χρόνια και πριν την κρίση το ακούγαμε, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε πολύ δυσχερή κατάσταση. Και να ασχοληθούμε με αυτά που έχουμε στο πιάτο έτοιμα, να ξεκινήσουν αυτά, να αρχίσουν να αποφέρουν κάποια πράγματα. Ξέρετε, το ελληνικό έχει... Η επένδυση έχει προβλεφθεί ότι θα αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια ετησίως όταν ολοκληρωθεί. Αυτά σε 6 με 7 δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία. Στην ελληνική οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Στην ελληνική οικονομία. Ναι, συγγνώμη, ήταν λάθος έκφραση. Στην ελληνική οικονομία. Στην ελληνική οικονομία όμως, όταν το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 170 περίπου, δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς, δισεκατομμύρια. Είναι αυτό που είπατε, είναι το 10% της χασούρας μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Μην ψάχνουμε λοιπόν να ανακαλύψουμε τώρα κοιτάσματα, να τα ψάξουμε όλα λίμωνο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτά που έχουμε έτοιμα και σιγά σιγά να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή μην προσπαθούμε να διηλύσουμε τον κόνοπα και διηλύσοντας τον κόνοπα χάνουμε και αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γαφάκο, ξανάρχομαι σε εσάς, διότι πριν από 1,5 μήνα υπήρχε μια φιλολογία, δεν θα τη χαρακτηρίσω πάντως πολύ διαφορετικά, ότι η ΔΕΗ πάει προς χρεοκοπία και έχουμε δει τη μετοχή της ΔΕΗ να ανεβαίνει 35%. Έχουμε δει διεθνή funds να μπαίνουν σε αυτή τη μετοχή και να γίνονται πολλές κινήσεις που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση πώλησης κομματιών του ΑΔΜΙΕ, χωρίς να χάσει τον έλεγχο βέβαια το δημόσιο, να θεσμοθετείται πια μέσα από δεύτερη αξιολόγηση η πώληση των λιχνητικών μονάδων, το οποίο ήταν ένα ταμπού για όλα τα πολιτικά κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου μέχρι πριν από λίγο καιρό, και να υπάρχει ένα πλάνο το οποίο δείχνει ότι η ΔΕΗ μπορεί να προχωρήσει σε μια αναδιάρθρωση που τουλάχιστον δείχνει ότι προκαλεί το ενδιαφέρον και των επενδυτών στο χρηματιστήριο, αλλά και εκείνων που οι οποίοι ασχολούνται και ποντάρουν στο ομόλογό της, το οποίο έχει ανέβει και έχει πέσει η αποδοσή του. Ναι, εγώ νομίζω ότι οι κινήσεις στη ΔΕΗ είναι βραχυχρόνιες, είναι τοποθετήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ναι. Δεν είμαι βέβαιος ότι τα οικονομικά μεγέθη, τα θεμελιώδη μεγέθη της ΔΕΗ έχουν αλλάξει και ούτε η συμφωνία αυτή η οποία έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή για τη ΔΕΗ λύνει τα πραγματικά προβλήματα της ΔΕΗ. Ξεκινάω λοιπόν και λέω.
Η πώληση του 24% του ΑΔΜΙΕ θα δώσει στη ΔΕΗ, θα δώσει 320 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε, αλλά πολύ περισσότερα θα έδινε το 66% που λέμε εμείς. Ναι. Και ένα. Δύο. Οι λιγνητικές μονάδες, ναι, πράγματι ήταν ταμπού, όχι για όλα τα πολιτικά κόμματα, κυρίως για την παρούσα κυβέρνηση, και δεν ήταν θέμα ταμπού, ήταν κόκκινη γραμμή, αν δεν απατώμε. Ναι. Ήταν μία από τις περίφημες κόκκινες γραμμές. Από μόνες τους, έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί αγοραστής να τις αγοράσει από μόνες τους τις λιγνητικές μονάδες. Ναι. Έχω την εντύπωση. Δεν το εύχομαι, μακάρι να βρεθεί. Αν όμως βρεθεί, με τις δυσκολίες που έχουν, ποιες είναι αυτές, πρέπει να πέσουν πάρα πολλά χρήματα, διότι μέχρι το 2020 κάποιες από αυτές πρέπει να κλείσουν. Δε, μετά το 2025 μειώνονται και επιδοτήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνητικές μονάδες. Άρα λοιπόν ο επενδυτής, ο οποίος θα βάλει τα χρήματά του, πρέπει όλα αυτά να τα λάβει υπόψη του. Και όπως πολύ καλά ξέρει η κυρία Κοταρίδη, θα μειώσει την παρούσα αξία του τιμήματος που θα δώσει σήμερα. Δηλαδή, να δούμε τελικά τι θα πει. Ας δούμε στο τέλος του έργου. Και το τρίτο, αν είναι δυνατόν, βαφτίζουμε μεταρρύθμιση την πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ σε κάποιον επενδυτή, ο οποίος δεν θα έχει και ιδιαίτερο λόγο στο management αυτής της εταιρείας. Εγώ νομίζω ότι αυτό το σύστημα το οποίο για τη ΔΕΗ. Τι εννοείτε σε αυτό, κύριε Γραφακού? Εννοώ ότι ελάχιστοι ευφυείς επενδυτές, εάν η ΔΕΗ δεν λύσει τα σοβαρά της προβλήματα, τα οποία... Όχι για το θέμα του management, διότι το θέμα του management θα είναι σε μεγάλο βαθμό εισήγηση του συμβούλου. Εκεί εσείς τι εννοείτε, ότι μπορεί τελικά αυτός θα πάρει το 17% να μην έχει το management? Λέω ότι αυτός προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο από τη συμφωνία που έφερε η κυβέρνηση. Άρα... υποκρατικό έλεγχο λέει. Εκτός αν άρα λέτε λάθος ότι θα παραμείνει υποκρατικό έλεγχο και εγώ θα δώσει το 17%. Αυτό διαβάζω. Ναι. Αυτό διαβάζω. Ξεκάθαρα, αυτό είναι και ο στόχος της κυβέρνησης. Λέω λοιπόν εγώ. Ελάτε στη θέση του επενδυτή. Θα βρεθεί λοιπόν κάποιος επενδυτής, ο οποίος ξέρει τα προβλήματα που έχει. Συγγνώμη κύριε Πουσμπέρα, ένα λεπτάκι. Θα δώσει λοιπόν, θα αγοράσει το 17% μιας επιχείρησης η οποία έχει σοβαρότητα προβλήματα ρευστότητας και θα έχει και management κρατικό. Θα σας πω λοιπόν εγώ το εξής. Ήμουνα το μεσημέρι, είχα την δυνατότητα να έχω μια σημαντική επαφή με έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού επιχειρήν, ο οποίος μου έλεγε, είναι στον χώρο της τεχνολογίας, ότι αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί μέσω του ΟΤΕ θα ελέγξουν πάρα πολλές επενδύσεις και πάρα πολλές αναπτυσσόμενες κινήσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Μάλιστα. Πολύ λογικό φαίνεται και δεν ήταν όμως ικανοποιημένος, διότι εδώ το ελληνικό επιχειρήν θα πιεστεί σε ανταγωνισμό και ενδεχομένως να μην έχει τη δυνατότητα υπό τους δυσβάσταχτους όρους που έχει και στον τομέα της χρηματοδότησης αλλά και στην αδυναμία της εσωτερικής αγοράς να κρατήσει τις θέσεις που έχει. Και σας λέω το εξής. Η βιομηχανία, αυτή τη στιγμή η ελληνική βιομηχανία, πρέπει να είναι ευχαριστημένη εάν θα περάσει η ΔΕΗ στο management ξένων και τα ευρύτατα κοινωνικά στρώματα. Ποιος εγγυάται ότι αυτός ο ξένος, ο οποίος θα έρθει να αναλάβει το management της ΔΕΗ, θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ενός μεγάλου εξαγωγικού βιομηχανικού ομίλου ή μιας οικογένειας η οποία μένει στα κάτω πατήσια? Ωραία. Κατά την άποψή μου. Και αν αυτή είναι η επίσημη άποψη της Νέας Δημοκρατίας, να μας την τεκμηριώσετε. Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Κατά την άποψή μου, τα δύο στρώματα τα οποία είναι και τα κρίσιμα, τα οποία πολύ σωστά επισημάνατε, δηλαδή ο κλάδος βιομηχανίας και η κατανάλωση, είναι αυτά τα οποία δεν, ειδικά η βιομηχανία, δεν υπερασπίζεται κανείς τα συμφέροντά της, διότι αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να προμηθευτεί ρεύμα σε κόστος 50 και 80% περισσότερο από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία δεν είναι ευχαριστημένη? Άρα λοιπόν η βιομηχανία δεν είναι ευχαριστημένη. Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία δεν είναι ευχαριστημένη με το κόστος? Οι σημερινοί καταναλωτές. Ναι. Δεν είμαι βέβαιος ότι και αυτοί δεν θα έχουν καλύτερη τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα αν ανοίξει η αγορά, αν εξυγχρονιστεί η επιχείρηση, αν η επιχείρηση πάρει know-how. Ναι. Δείτε το παράδειγμα του ΟΤΕ. Ναι. Ο ΟΤΕ άλλαξε διοίκηση, άλλαξε management και παρέχει αυτή τη στιγμή καλές, σχετικά προσιτές και αξιόπιστες υπηρεσίες στους Έλληνες καταναλωτές. Ναι. Δεν χάσαν οι Έλληνες καταναλωτές. Εγώ νομίζω ότι η χώρα μόνο να κερδίσει έχει από την
από το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, από την δημιουργία μιας ΔΕΗ με μικρότερο ποσοστό, αλλά να είναι πραγματικά ανταγωνιστική, μιας ΔΕΗ που δεν θα έχει, δεν θα έχει γραφειοκρατία και κρατισμό ως κεκτημένη ταχύτητα από τον εναγκαλισμό της με το κράτος, μια ΔΕΗ που θα τη σκοπεί ο ομφάριος λόρος με το κράτος. Μια τέτοια ΔΕΗ με ένα νέο management όπου θα υπάρχει σοβαρός λόγος και του επενδυτή που θα βάλει τα λεφτά του, νομίζω ότι σίγουρα θα παρέχει ανταγωνιστικότερες και φθηνότερες υπηρεσίες και για τους καταναλωτές. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι έκλεισαν οι σύραγγες στα Τέμπη λόγω ηλεκτρολογικών προβλημάτων. Κυρία Κοταρή, δεν έχω ακούσει από κανένα από τους δύο μία κουβέντα όσον αφορά τη διαχείριση του εσωτερικού χρέους, που νομίζω ότι είναι γύρω στα 230 δις. Δηλαδή των οφειλών προς την εφορία, των οφειλών προς τις τράπεζες και των οφειλών προς τα ταμεία. Σωστά. Αυτό πολύ λοιπόν σωστά. Το συνολικό νούμερο, το οποίο είναι πάνω από το ΑΕΠ, πώς θα το διαχειριστούμε? Ακούστε, αυτό, γι' αυτό σας μίλησα προηγουμένως, ναι, για τα θεμελιώδη ζητήματα της οικονομίας και εστίασα σε αυτό. Ναι. Γιατί ακόμα και αν γίνει διευθέτηση του χρέους με όποιο τρόπο, γιατί ακόμα και αν του εξωτερικού χρέους. Ναι, που λέγατε πριν στη συζήτηση. Ακόμα και αν μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, αυτό δεν μας λύνει τα βασικά μας προβλήματα. Ναι. Που τα βασικά μας προβλήματα αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία είναι ότι όλοι χρωστάμε σε όλους. Ο κόσμος χρωστάει στην εφορία, στα ταμεία, το δημόσιο χρωστάει στον κόσμο και ο ένας χρωστάει στον άλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο αν δεν δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης με ανάπτυξη πραγματική, που να έχει βιωσιμότητα, δηλαδή να θέτει, δεν μπορούμε να δούμε και θαύματα από μια στιγμή στην άλλη, έτσι, αλλά να θέτει σταθερά βήματα προς μια κατεύθυνση, δεν μπορεί να υπάρχει. Το είπε πολύ σωστά ο κ. Γραφάκος προηγουμένως, ότι το θέμα των κόκκινων δανείων των τραπεζών δεν είναι αυτούς, τίποτα δεν είναι αυτόνομο από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και γι' αυτό θα ακούσετε και όλους τους πολιτικούς οι οποίοι θα βγαίνουν στα διάφορα πάνελ και μιλάνε για την ανάπτυξη. Θαρώ βεβαίως οι περισσότεροι χωρίς να αντιλαμβάνονται γιατί. Αλλά η ανάπτυξη, γιατί έτσι το έχουν ακούσει, αλλά η ανάπτυξη σου φέρνει πρόσθετο εισόδημα. Αν φτιαχτεί, αν γίνει μια επένδυση, δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας και αυτός ο κόσμος βρει κάποια χρήματα, θα μπορέσει να αποπληρώσει κάποια χρέη του. Το κράτος, αν πάει καλύτερα και μαζεύει κάποιους φόρους περισσότερο, θα μπορέσει να αποπληρώσει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά δεν λύνονται με άλλον τρόπο παρά μόνο με αυτό. Αν κάνουμε σοβαρά βήματα επενδύσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εσωτερικό χρήμα για να πούμε ότι εμείς από μόνοι μας θα κάνει η κυβέρνηση δημόσιες επενδύσεις. Δεν έχουμε δικά μας λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό ήτανε. Δηλαδή η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι ό,τι γίνεται στην ελληνική οικονομία είναι με χρήματα του ΕΣΠΑ. Αυτά μπορούμε να τα πάρα πολύ λίγα, έτσι. Που είναι πάρα πολύ λίγα, αλλά ακόμα και αυτά, εν πάση περιπτώσει, να τα αξιοποιήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ό,τι επενδύσεις και ό,τι επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει, που υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί οι επενδυτές, ξέρετε, δεν σκέφτονται πάντα με βάση το τι είναι η φορολογία αναγκαστικά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και στρατηγικοί επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να πάνε και σε μια χώρα της οποίας τα μεγέθη εκείνη τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ καλά ή, ξέρω εγώ, έχει υψηλή φορολογία, αλλά βλέποντας στρατηγικά προς το μέλλον, γιατί θέλουν να πιάσουν μια θέση, ας πούμε, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή γεωγραφική θέση, να πιάσουν μια θέση για την ευρύτερη αγορά. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοια ενδιαφέροντα, αλλά ο σκοπός είναι να αποδείξουμε εμείς ως χώρα ότι θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Να συμπληρώσω και να απαντήσω στο ερώτημά σας. Να συμπληρώσω, να μην, γιατί ήταν όλα σωστά αυτά που είπε η κυρία Κοταρίδου. Απλά να συμπληρώσω το εξής, ότι κοιτάμε το ιδιωτικό χρέος, κυρίως προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα τελευταία 7 χρόνια ανεβαίνει. Κυρίως προς την εφορία. Γιατί ανεβαίνει, κύριε Μπουσμπουρέλη, έχουμε αναρωτηθεί. Ανεβαίνει διότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις στην εφορία. Ανεβαίνει διότι οι φορολογικοί συντελεστές είναι δυσβάσταχτοι πλέον. Και θα δείτε ότι θα ανέβει με εκρηκτικούς ρυθμούς και στον ΕΦΚΑ. Γιατί θα ανέβει στον ΕΦΚΑ? Διότι δεν μπορεί ούτε ο ασφαλισμένος ούτε ο εργοδότης του να πληρώσει αυτές τις εισφορές σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και ποιος χάνει, προσέξτε να δείτε, χάνουμε όλοι με τη μη αντιμετώπιση αυτού. Διότι αν αντιμετωπίσουμε αυτή την τάση και μπορέσουμε να πάρουμε από αυτόν τον οποίος μπορεί να πληρώσει αυτά τα οποία πραγματικά μπορεί να πληρώσει και να μην του ζητάμε εξωπραγματικά πράγματα, τότε
και του συνεπή φορολογούμενου οι καταβολές θα μειωθούν, διότι πολύ απλά θα αυξηθεί η φορολογική βάση και η δυνατότητα από τους υπολείπους. Διάλειμμα, αμέσως μετά και πάλι μαζί, θα έχουμε και σε μια τηλεφωνική σύνδεση τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, να δούμε λίγο χρηματιστήριο και να δούμε πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές μετά και την διορθωτική κίνηση σήμερα της αγοράς. Σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τιμές χρηματιστηρίου. Σήμερα μια διορθωτική μέρα, ενδεχομένως μια μέρα που δίνει ανάσα στην αγορά. Μια αγορά όμως η οποία είχε ένα momentum, έχει σημαντικά κέρδη στο τελευταίο διάστημα. Πάμε να δούμε τις συμμετοχές με τις μεγαλύτερες συναλλαγές του FTSE 25. Νάτες λοιπόν εδώ, οι διορθωτικές κινήσεις τράπεζες. Η Εθνική ήρθε στο 0,318 μείον 3,34%. Η Α2-22 μείον 1,33 και οι δύο όμως παραμένουν υψηλότερα των τιμών της αύξησης του Δεκεμβρίου του 2015. 9,92 ΤΕ, πολύ χαμηλή, πολύ μικρή η πτώση του. 0,227-3,40 η Πειραιώς. 0,89-1,77% η πτώση για τη Eurobank. 1,59-17,32 η Motorola. 15,99 το Τζάμπο. 9,69-0,10 ο ΠΑΠ, ο οποίος είναι από τις καλύτερες μετοχές στο τελευταίο διάστημα, καθώς έχει κερδίσει όλο το μέρισμα το οποίο έκοψε. 7,58-0,26 ο Μυτιληναίος, που μένει σε ένα πλαίσιο μεταξύ του 7,45 και βεβαίως υψηλότερων τιμών. Έχει χτυπήσει το 7,80 που είναι το υψηλό δεκαετίας, ξαναγυρίζει. 7,45 είναι το σημαντικό σημείο που προσδιορίζει την περιοχή στήριξης. Εάν όλα εξελιχθούν σε μια θετική κατεύθυνση, είναι πολύ πιθανό να δούμε τη μετοχή να σπάει το υψηλό δεκαετία στην αντίσταση του 7,80 και να κινείται πλέον υψηλότερα των 8 ευρώ. Ελληνικά πετρέλαια 6,12, μείον 0,81. Τα ελληνικά πετρέλαια που έχουν κάνει σημαντική άνοδο στο τελευταίο διάστημα έχουν όμως πολλούς λόγους. Μία από αυτές είναι η αναμενόμενη συνεργασία που θα υπάρξει με την Exxon Mobil για τα κοιτάσματα του Ιωνίου Πελάγους. 25,61 οριακή άνοδος για την Coca-Cola και βλέπουμε μία από τις καλύτερες μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου στα 270 ευρώ, παρακαλώ, τον Καρέλια. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, τον επικεφαλής ανάλυσης Beta HPI, τον άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική αγορά, την έχει παρακολουθήσει στα υψηλά της, στα χαμηλά της. Κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, τι βλέπετε εσείς όσον αφορά αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, που συνδυάζουν φυσικά το διεθνές, το μακροοικονομικό θα έλεγα περιβάλλον, το περιβάλλον που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και τα βασικά δεδομένα των επιχειρήσεων που έχετε δει από τα αποτελέσματά τους. Μιλήστε μας, αν θέλετε, λίγο και για τα σημερινά αποτελέσματα. Νομίζω έχουμε Eurobank και ελληνικά πετρέλαια σήμερα. Όχι, η Eurobank είναι προς το τέλος της εβδομάδας, τα ελληνικά πετρέλαια είναι μεθαύριο. Απλά να πω αυτό το οποίο είδαμε τον τελευταίο μήνα, αυτή τη μεγάλη άνοδο με τις 13 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις, ναι, ήταν ένα προϊόν τριών παραγόντων, ναι, τριών θετικών παραγόντων. Αφενός τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, τα οποία οι ευρωπαϊκές αγορές θα είχαν φοβηθεί στο ξεκίνημα της χρονιάς, ναι, ήρθαν να δείξουν ότι το ρίσκο το πολιτικό είχε υπερεκτιμηθεί. Αφετέρου, οι ελληνικές εισηγμένες με τα αποτελέσματα του δεκαμήνου, τα οποία τελειώσανε στο τέλος Απριλίου, έδειξαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αρκετά δύσκολο με τα γνωστά θέματα ρευστότητας που είχαμε το 2016 λόγω των capital controls. Και τέλος, το ότι πάμε πλέον στο κλείσιμο της αξιολόγησης, νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι δύσκολα θα υπάρχει επιστροφή. Τη Δευτέρα θα έχουμε ίσως το OK από το Eurogroup για τη δόση. Τα μέτρα τα οποία έχουν κατατεθεί στη Βουλή και τα οποία αναμένεται να ψηφιστούν. Το ενδιαφέρον που βλέπουμε για τις συμμετοχές του ενεργειακού κλάδου, κύριε Χατζηδάκη, διότι βλέπουμε ότι όλες αυτές οι συμμετοχές έχουν μια σημαντική απόδοση που περιβαίνει το 30% στο δίμηνο, είναι δικαιολογημένο με βάση και τα δεδομένα τους που βλέπουμε τουλάχιστον από τα αποτελέσματα που δείχνουν? Τα αποτελέσματα θα έλεγα ότι δεν δικαιολογούν απόλυτα από το οποίο βλέπουμε. Ναι. Περισσότερο δικαιολογεί το θεσμικό περιβάλλον το οποίο αλλάζει. Ναι. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, σε μια μεταβατική κατάσταση όπου το μονοπόλιο της ΔΕΗ υποχωρεί, όπου, ναι, εμφανίζονται καινούργιοι παίχτες και οι οποίοι με τα μερίδια τα οποία σταδιακά αποκτούν και την είσοδό τους σε ενεργειακές μονάδες, τη χάνουν αντίστοιχης προσοχής από τους επενδυτές. Ναι. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο εξηγεί το γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε μια αγορά η οποία αλλάζει, που έπρεπε να αλλάξει, γιατί
μάλλον δεν ήταν εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Επομένως, αυτό το οποίο βλέπουμε φέτος να γίνεται, μάλλον να προδιαγράφεται ότι θα γίνει, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό, ώστε να είμαστε συμβατοί με αυτό το οποίο περιγράφουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Για τις τράπεζες, τι εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε? Οι τράπεζες έχασαν ένα τρίμηνο, αν και αυτό δεν θα αποτυπωθεί στην πιο έτσι ακραία αρνητική εκδοχή του. Θα υπάρξει μια υστέρηση σε αυτό το οποίο τουλάχιστον περιμένει η αγορά στο πρώτο τρίμηνο. Πάμε για μια κερδοφορία η οποία θα είναι σαφώς κατώτερη των αρχικών εκτιμήσεων, ωστόσο θα είναι μια κερδοφορία, και αυτό νομίζω ότι δικαιολογεί για τις τράπεζες τουλάχιστον στο να έρθουν σε μια καλύτερη σχέση με τα ίδια τους κεφάλαια. Θυμίζω ότι συνήθως οι επενδυτές τιμολογούν τις τράπεζες πολύ χαμηλότερα και σε τιμές, θα έλεγα, πολύ ωριακές όταν παράγουν ζημιές. Από τη στιγμή που οι τράπεζες θα φτάσουν πάνω από το νεκρό σημείο, πάνω από το σημείο δηλαδή όπου θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, οι επενδυτές αρχίζουν πλέον και επανατιμολογούν θετικότερα τις προσδοκίες τους. Υπάρχει βέβαια και το ελληνικό ρίσκο, το οποίο επηρεάζει πολύ αυτή την περίοδο προς τη θετική πλευρά, γιατί κλείνουν σιγά σιγά διάφοροι παράγοντες κινδύνου και ρίσκου. Είδαμε ότι ανακόπηκε το κύμα φυγής καταθέσεων που είδαμε το πρώτο δίμηνο, ότι υπάρχει βελτίωση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των τραπεζών με τη μείωση του ΕΛΑ, ότι γενικά υπάρχει έτσι και μια δυναμική στο να ξεκινήσει πιο γρήγορα η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ένα αγκάθι το οποίο οι ελληνικές τράπεζες από εκεί περιμένουν να δουν κάποια δημιουργία αξίας, τουλάχιστον στον βαθμό τον οποίο θα βοηθούσε πολύ τα κεφάλαια. Τώρα, από τι θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του χρηματιστηρίου και εν προκειμένου κατά πόσο μπορεί το ελληνικό χρηματιστήριο να χτίσει μια συνέχεια ανόδου? Πάμε να βλέπουμε στο μεταξύ και τις τιμές του FTSE 25 αναλυτικά. Σ' ακούμε. Η πορεία νομίζω ότι πλέον συνδέεται αφενός με το πώς θα εκτελεστούν τα προαπαιτούμενα, γιατί εντάξει, τα ψηφίσαμε, θα πρέπει όμως σιγά σιγά να αρχίσουμε και να τα εκτελούμε. Η αποκρατικοποίηση είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας και ο μεγάλος, βέβαια, το μεγάλο κομμάτι, ο μεγάλος καταλήτης, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει ακόμα περισσότερη όθηση και ενδιαφέρον από τους ξένους, είναι να δούμε μια πραγματική ρύθμιση του χρέους, μια μεσοπρόθεσμη λύση η οποία θα δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη ανάσα ρευστότητας. Ναι. Είτε αυτό θα ξεκινούσε σε 2 χρόνια, είτε αυτό θα ξεκινούσε σε κάποιο κοντινό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι αυτό οι επενδυτές, οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές, θα το εκτιμούσαν ανάλογα και θα έστωσαν να τοποθετηθούν πιο επιθετικά στην ελληνική αγορά. Από εκεί και πέρα, σε μικρό επίπεδο, νομίζω ότι πλέον οι εταιρείες που μπορούν να αντέξουν και να τα βγάλουν πέρα και να εμφανίζουν κερδοφορία, δηλαδή να είναι παντός καιρού, έχουν ξεχωρίσει. Είδαμε σε αυτά τα 5 χρόνια ακόμα και εταιρείες από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση να πραγματοποιούν ρεκόρ κερδοφορίας. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές από αυτές έχουν δώσει και ένα στίγμα ότι η φετινή χρονιά θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα ξεχωριστή θετική χρονιά για τα νούμερά τους. Άρα λέτε ότι θα υπάρξουν εταιρείες οι οποίες τη φετινή χρονιά θα δείξουν αποτελέσματα τέτοια τα οποία θα υποστηρίξουν τις κεφαλαιοποιήσεις τους και ενδεχομένως δικαιολογήσουν και υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις. Ακριβώς, και υπάρχει και μεγάλη πλέον απόσταση από τις ξένες αποτιμήσεις. Είναι διαφορετικά βέβαια και το ασφάλιστο κινδύνου το οποίο τιμολογεί τις εταιρείες. Εμείς διαπραγματευόμαστε σε ένα υψηλό ασφάλιστο κινδύνου. Αυτό όσο θα μειώνεται, όσο θα βελτιώνεται το προφίλ του ελληνικού ρίσκου, νομίζω ότι αυτό θα βοηθάει τις εταιρείες να ανεβαίνουν ακόμα και αν δείξουν τα ίδια κέρδη. Θα παίρνατε το ρίσκο να κάνετε κάποιες επιλογές και να μας φέρετε κάποιες επιλογές στον FTSE 25? Νομίζω οι συνήθεις ύποπτοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο προφίλ του κάθε επενδυτή, όσο λιγότερα αν βάλει, τόσο πιο συντηρητική γίνεται η ομάδα των μετοχών που θα επιλέξει. Όσο λιγότερα αν βάλει, τότε θα έλεγα ότι κινείσαι στους αυτές τις εταιρείες που, όπως περιέγραψα και πριν, έχουν ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή εικόνα. Δεν είναι πλέον και πολύ φθηνή η αγορά, έτσι να τα λέμε και αυτά, διότι σε αυτό το ράλι το οποίο συνέβη, οι πολλαπλασιαστές κερδών προσέγγισαν τις 17, τις 18 φορές, δεν είναι και λίγο. Ωστόσο, ξαναλέω ότι υπάρχουν μπροστά μας καταλήτες, υπάρχουν παράμετροι που μπορούν να δώσουν ακόμα ψηλότερες αποτιμήσεις. Αν κάποιος λοιπόν πιστεύει ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά, πρέπει να εντάξει τραπεζικές μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Δεν είναι όλες ίδιες. Υπάρχουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις από τράπεζα σε τράπεζα και ποσοτικές διαφορές πλέον. Ναι. Με την Α να συγκεντρώνει έτσι τα πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις άλλες να έπονται σε μια διαφορετική σειρά η καθεμία. Από το χώρο της ενέργειας ξεχωρίζει ο Μυτιλινέος. Η ΔΕΗ είναι ένα στοίχημα το οποίο
σε αυτά τα επίπεδα τιμής που έχει φτάσει έχει προεξοφλήσει αρκετά. Το φολί-φολί το οποίο διαπραγματεύεται σε χαμηλό μονοψήφιο συντελεστή κερδών, αλλά με το ρίσκο των ταμιακών ροών που πολλοί αναλυτές συνάδελφοι αναγνωρίζουν ότι έχει στον ισολογισμό του. Ο ΟΤΕ, ο οποίος είναι ο απόλυτος εκφραστής της μείωσης του ελληνικού ρίσκου, σύντοτι μιλάμε για μια εταιρεία που έχει τις μεγαλύτερες ταμιακές ροές στην ελληνική αγορά και τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη. Αυτά νομίζω ότι είναι χαρτιά από μεγάλη κεφαλαιοποίηση που μπορεί κανείς με συντηρητικό, αν θέλετε, τρόπο να προσεγγίσει και να πάρει ένα καλό μερίδιο ρίσκου στην ελληνική αγορά. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες από πιο μικρές κεφαλαιοποιήσεις και η Γεκτέρνα που έχει πάει εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την εικόνα του ισολογισμού της. Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, Πλαστικά Θράκης, ακόμα και εταιρείες που ήταν μέχρι πρόσφατα, θα έλεγα, δεν φαινόντουσαν, όπως ας πούμε η Quest, η οποία έχει καταφέρει και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο turnaround στον ισολογισμό της. Αρκετές εταιρείες, δεν θέλω έτσι να φάω όλο το χρόνο. Ναι. Εντάξει, ένα τελευταίο ζήτημα, τα κεφάλαια τα οποία δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, τι ποιότητας είναι, αν μπορούμε να δώσουμε έτσι μια γενική εικόνα? Πάντοτε στην αρχή της κάθε ανόδου τα πρώτα κεφάλαια που μπαίνουν είναι περισσότερο ευκαιριακά, έχουν μικρότερους έτσι, ορίζοντες διακράτησης. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει στις τράπεζες τα κεφάλαια τα οποία μπήκαν στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση να παραμένουν εκεί. Υπάρχει, αν θέλετε, περισσότερη υπομονή από στρατηγικούς επενδυτές οι οποίοι πήραν θέση στις πρόσφατες ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών. Στις άλλες εταιρείες θα έλεγα ότι υπάρχουν και εκεί ποιοτικοί επενδυτές, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το στοιχείο αυτό των λεγόμενων long-only funds, τα οποία τοποθετούν και ξεχνούν την επένδυσή τους. Κύριε Χατζηδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε αυτή την πλήρη εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, κύριε Γραφάκου, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε μπει πια σε έναν ανωδικό μακροπρόθεσμο κύκλο ανόδου, ανεξάρτητα με το ποιες θα είναι οι εσωτερικές διαδικασίες σε πολιτικό επίπεδο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και το ελληνικό χρηματιστήριο? Όχι, νομίζω ότι είναι αλληλένδετα η αλληλένδετη πορεία του δίκτυα από κάποιο σημείο και πέρα από το πώς θα πάει η χώρα. Η χώρα έχει απέναντί της κάποιους σταθμούς δύσκολους. Ναι. Ο πρώτος σταθμός είναι τα μέσα του 18, όπου θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το χρέος και πώς η χώρα θα καλύψει τις δανειακές ανάγκες που θα προκύπτουν μετά τον Απρίλιο του 19 που προείπα. Ναι. Ο δεύτερος σταθμός είναι η αναδιάρθρωση του χρέους και κυρίως το πώς αυτή θα διαμορφωθεί μετά το 22, όπου θα λήξει η περίοδο χάριτος του δεύτερου προγράμματος, άρα θα έχουμε τους στόχους εκείνης της περίοδου που τι θα γίνει. Θα μπουν στο δημόσιο χρέος, προφανώς θα μπουν στο δημόσιο χρέος, θα κεφαλοποιηθούν, άρα θα έχουμε περαιτέρω επιβάρυνση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η χώρα δεν έχει βγει από τη στενοπό και ούτε μπορεί κάποιος με βεβαιότητα να πει ότι αποφύγαμε τον κίνδυνο. Κάθε άλλο θα έλεγα εγώ. Άρα λοιπόν οι αγορές όταν ξαναδούνε απλά σήμερα, επειδή η αξιολόγηση φαίνεται ότι θα λήξει και με την ψήφιση των μέτρων στη Βουλή, λήγει μια περίοδος αβεβαιότητας 10 μηνών. Ενός έτους θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, τίποτε δεν προεξοφλεί ότι θα πάμε σε αβεβαιότητα από εκεί και μετά με βάση πολιτικές εκκλήσεις. Δηλαδή άκουσα και τον κύριο Τσίπρα και πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λέει ότι εμείς, αν δεν είναι το δούνο του στο πρόγραμμα, δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα του 19. Ναι. Αυτή η δήλωση είναι δήλωση η οποία δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι είναι μια μαγιά. Είναι μια δήλωση η οποία δημιουργεί αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή τι λες τώρα, συμπονομερός θα πεις εσύ για να το παίξω μάγκας, εάν θα φτάσω το 19, δεν θα εφαρμόσω τις συντάξεις που έρχομαι σήμερα και προτείνω στη Βουλή τη μείωσή τους. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά θα έχουν αντίκτυπο και στην οικονομία. Μα δεν μπορεί να μην το κάνει κιόλας. Όχι, συγγνώμη που σας το λέω. Μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό είναι και επικίνδυνος. Α, καλά. Αν αποφασίσουμε να τα φροντίξουμε στον αέρα, δεν λειτουργεί. Λειτουργεί ενδεχομένως αντισυμβατικά. Θα τα δούμε. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το χρονικό σημείο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Κονταρίδη, βλέπω ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει δημοσιότητα έναν οδικό χάρτη για την άρση των capital controls, σταδιακή χαλάρωση. Βεβαίως μέσα θέτει πάρα πολλές προϋποθέσεις, τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων,
την απόκτηση των τραπεζών πρόσβαση στις αγορές, πάρα πολλά τέτοια, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή από δική σας εκτίμηση την δυνατότητα και τον χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης των capital controls, που σίγουρα είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μελανό σημείο για την οικονομία? Ναι, ασφαλώς είναι μελανό, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα και δεν υπάρχει κάποια αναπτυξιακή στρατηγική σαφής που να μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι, δεν μπορεί κανείς να κάνει μια τέτοια πρόβλεψη, γιατί πια, επειδή ο χρόνος είναι πολύ διαφορετικός, είναι μακροχρόνια, θα έλεγε κανείς, αυτή η πρόβλεψη, έστω και για τον επόμενο χρόνο, να κάνει κανείς το τι θα γίνει, γιατί εντωμεταξύ μπορούν να συμβούν πάρα πολλά. Ας πούμε, τώρα κλείσαμε αυτήν την δεκάμηνη, ας πούμε, καθυστέρηση με το κλείσιμο της συμφωνίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα αρχίσουν να τρέχουν πράγματα. Για να έρθουν λοιπόν τα capital controls, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πρέπει να υπάρξουν πολλές προϋποθέσεις που αυτή τη στιγμή δεν τις βλέπω εγώ στο τραπέζι, τις προϋποθέσεις. Μένει να δούμε. Βεβαίως, ας κλείσει συμφωνία, ας τελειώσουμε με αυτό και να δούμε την επόμενη μέρα. Αλλά αν δεν έχουμε στο μυαλό μας να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή, η οποία έχει δημιουργηθεί στην αγορά, η οποία είναι ασφικτική, και να δούμε τι θα γίνει με τις επενδύσεις, να εισρέψει νέο κεφάλαιο στη χώρα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να γίνεται κάτι, ώστε να μπορεί και ο ιδιωτικός τομέας, γιατί εδώ πια μιλάμε για έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος έχει καταβαραθρωθεί. Έτσι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον οι άνθρωποι. Αν αυτά δεν μπουν σε μια προτεραιότητα, δεν βλέπω πώς μπορούμε να βαδίσουμε την επόμενη ημέρα και πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Και ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Έχει χρόνο, ναι. Θέλω να το συνδυάσω λίγο όλο αυτό και με τις ανακοινώσεις για πιθανή είσοδο στην ποσοτική χαλάρωση ξανά, γιατί έτσι ξεκινήσατε και την εκπομπή, ναι. Και όλα αυτά. Να σας πω ότι δεν είναι όλα αυτά ανεξάρτητα αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη από τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι είναι και κάτι που το διδάσκουμε και όλο στο Πανεπιστήμιο, το οποίο λέγεται καθοδήγηση των προσδοκιών. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, με διάφορες ανακοινώσεις καθοδηγούμε κάποιες προσδοκίες και, εν προκειμένου, επειδή υπάρχουν οι γερμανικές εξελίξεις, γίνανε οι υπόλοιπες εκλογές, εννοώ. Επειδή γίνανε οι υπόλοιπες εκλογές στην Ευρώπη, οι σημαντικές, και αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον εστιάζεται στη Γερμανία. Ο κύριος Σόιμπλε θέλει να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο στη Γερμανία. Έχουν και αυτοί τα εσωτερικά τους θέματα, όπως έχουμε και εμείς στη χώρα μας, όπως έχει και κάθε χώρα. Θέλει να κρατήσει ένα πιο μετριοπαθές προσωπείο, μια πιο μετριοπαθή στάση, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις γερμανικές εκλογές. Γι' αυτό εμένα με βλέπετε λίγο πιο διστακτική, γιατί στα οικονομικά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή, και πολλές φορές καθυστερούμε πράγματα ή δεν καθυστερούμε πράγματα, ή λέμε πράγματα ή δεν λέμε πράγματα, ανάλογα με το τι γίνεται στο πολιτικό πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι ακόμα νωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει και με την ποσοτική χαλάρωση, να ξέρουμε τι θα γίνει και με την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, γιατί όλα εξαρτώνται την επόμενη μέρα που θα κλείσουν τα μέτρα στη Βουλή, τι άλλες πρωτοβουλίες θα αναλυφθούν για να δούμε τι βελτιώνεται στην οικονομία. Επί του πρακτέου όμως, όχι με λόγια και όχι με νομοθετήματα τα οποία δεν εφαρμόζονται και ποτέ. Γιατί σε αυτό το κράτος έχουμε μάθει να νομοθετούμε, δεν έχουμε μάθει να εφαρμόζουμε. Και φτάνουμε λοιπόν στο επόμενο νομοθέτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τράτο, αν θέλετε, όπως το λέει και ο λαός, από πλευρά των Ευρωπαίων, λοιπόν, εταίρων μας. Ελπίζω να το αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Πριν κλείσουμε, να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι από το Euro Today και αφορά την πορεία του προϋπολογισμού. Η στέρηση στα έσοδα από κρατικοποιήσεων αλλά και στα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, καθώς και οι αυξημένες επιστροφές φόρων, φαίνεται να αποτελούν τις βασικότερες αιτίες για την υστέρηση των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατά 819 εκατομμύρια ευρώ στο τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου. Τα προσωρινά στοιχεία του. Δείχνουν για την εκτέλεση, δείχνουν υστέρηση 411 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από κρατικοποιήσεων, υστέρηση 666 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και υπέρβαση 284 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρων. Στο τετράμινο πάντως, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι λιγότερα κατά 819 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον στόχο και ανήλθαν σε 15 δις 309 εκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου 16 δις 127.
Τα έσοδα προεπιστροφών φόρων στον τακτικό προϋπολογισμό εμφανίζουν υπέρβαση 543 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας εκτιμήσεις ότι οι αποκλήσεις ενδέχεται να έχουν συγκυριακό χαρακτήρα. Στο ίδιο διάστημα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες κατά 1,728 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον στόχο και ανήλθαν σε 16,442 εκατομμύρια αντί για 18,170 εκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. 1,735 εκατομμύρια μειωμένο σε σχέση με το 1,906 εκατομμύρια του αντίστοιχου περσινού τετραμήνου, αλλά υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον επίσημο στόχο για πλεόνασμα 798 εκατομμύρια ευρώ το τετράμινο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κύριε Γραφάκο, κλείνοντας την εκπομπή. Κοιτάξτε, έχει νόημα να δούμε τα πραγματικά φορολογικά έσοδα από τους αριθμούς που αναγνώσατε. Δεν φαίνονται. Είναι γενικές εκτιμήσεις πληροφορίες. Ναι, είναι. Όχι, είναι, νομίζω το άρθρο δεν τα γράφει. Θα πρέπει να τα δούμε από το πίνακα. Μα είναι και το πρώτο ρεπορτάζ, ένα φλάσκαρι στο γύρο του. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το πώς θα πάνε και τα έσοδα του ΕΦΚΑ το πρώτο τετράμινο. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα τα στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Εσωτερικών από την Γενική Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, συγγνώμη, από την Γενική Κυβέρνηση, θα παίξουν, λοιπόν, θα μας δώσουν, όμως νομίζω μια τέτοια, ότι δείχνει κόπωση. Τα φορολογικά έσοδα δείχνουν κόπωση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να σας ευχαριστούμε. Το ραντεβού μας για την Τετάρτη στο Blue Sky Economy. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.